Θα αναφερθώ στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την παροχή κρατικής αρρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από το σεισμό στην Κρήτη. Καταρχήν, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου συντοπίτη Ιάκωβου Τσανγκαράκη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε περισσότερα θύματα. Αν ο σεισμός ήταν σε ώρες ύπνου με ένταση και με αυτή τη συγκεκριμένη επιτάχυση βαρύτητας, σίγουρα θα μιλούσαμε για ανίποτη τραγωδία με πάρα πολλούς νεκρούς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η εικόνα από την Κρήτη, οι εικόνες από την Κρήτη συγκλονίζουν. Η πραγματικότητα δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Τεράστιες υλικές ζημιές σε δεκάδες χωριά των Δήμων Μηνώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων, στην Κομόπολη του Αρκαλοχωρίου, σε κατοικίες, σχολικά κτίρια, επαγγελματικές στέγες, δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, εκκλησίες, στάνες, δρόμους, γέφυρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ολόκληρες οικογένειες, πιοπαλαιστές άνθρωποι, είδαν να μετατρέπονται σε χαλάσματα οι κόποι μιας ζωής. Βρέθηκαν ξεσπιτωμένοι από τη μία στιγμή στην άλλη, καθώς και μετανάστες, εργάτες γης. Με λίγα λόγια, βομβαρδισμένο τοπίο, με την κατάσταση για τους σεισμόπληκτους να χειροτερεύει, τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ ο καιρός στην περιοχή χειροτερεύει, αρχίζουν οι βροχές. Ο σεισμός άφησε το αποτύπωμά του σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, μέχρι και το οροπέδιο Λασιθίου. Το μυαλό όλων βέβαια πάει στην πόλη του Ηρακλείου. Κρατήστε το αυτό. Μια πόλη 150.000 κατοίκων που είναι από μόνη της μια οικιστική ορολογιακή βόμβα με 40.000 αυθαίρετα. Είναι μια πόλη με σημαντικά ανοιχτά οικιστικά ζητήματα. Σας προειδοποιούμε. Αναλάβετε τις ευθύνες σας. Το χάλι αυτό το διαμορφώσατε όλοι όσοι κυβερνήσατε διαχρονικά αυτόν τον τόπο. Παίξατε μικροκομματικά παιχνίδια με τον λαϊκό κόσμο για να τον έχετε στο χέρι, αντί να κάνετε τις αναγκαίες επεκτάσεις πόλεων, να χτίσουν νόμιμα οι άνθρωποι με σχέδιο και ποιοτικά υλικά. Το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης σε πρόσφατη μελέτη του αναφέρει ότι μόνο στην παλιά πόλη του Ηρακλείου καταγράφηκαν περισσότερα από 700 κτίρια τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα. Είχε το θράσος ο κύριος Πρωθυπουργός, ερχόμενος στο Αρκαλοχώρι, να κονίσει το δάχτυλο στους χιλιάδες πληγέντες, επιρρύπτοντάς τους την ευθύνη για το πώς δομήθηκαν οι περιοχές αυτές. Ντροπή. Η υπόσχεσή του ότι θα ξαναφτιαχτεί το Αρκαλοχώρι από την αρχή δεν είναι πυροτέχνημα. Δεν υιοθετούμε αυτή την άποψη ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απλώς η κυβέρνηση δράτει την ευκαιρία. Την ανοικοδόμηση του Αρκαλοχωρίου την εντάσσει στο συνολικό επενδυτικό σχεδιασμό της περιοχής, στην αλλαγή χρήσεων γης, με βάση το νέο αεροδρόμιο. Ωφελούμενοι θα βγουν από αυτή την υπόθεση οι επιχειρηματικοί όμιλοι και θα επιταχυνθεί η καταστροφή της περιοχής. Ποια λοιπόν είναι η κοινή συνισταμένη των παραπάνων καταστροφών από τους σεισμούς που ζήσαμε? Είναι η εγκληματική απουσία αντισεισμικής, αντιπυρικής, αντιπληρικής, αντιπλημμυρικής θωράκισης διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Το 75% των δομημένων κτηρίων που είναι κατασκευασμένων πριν το 85 παραμένει ανέλεγκτο, όπως σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, άλλες δημόσιες υποδομές, με τραγικές συνέπειες για το λαό. Τα 5,8 Ρίχτερ έβγαλαν στην επιφάνεια με τον πιο τραγικό τρόπο ότι ο λαός είναι ανοχήρωτος από τα φυσικά φαινόμενα. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο αντισεισμικό σχέδιο, μέτρα πρόληψης, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων για την κάλυψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων αναγκών των σεισμοπλήκτων. Δεν υπάρχει προετοιμασία και εκπαίδευση του πληθυσμού με ασκήσεις, την εξασφάλιση ανοιχτών χώρων συγκέντρωσης και άλλα πολλά. Όλες οι κυβερνήσεις αποφεύγουν την πρόληψη και έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας, διότι έχουν κόστος. Κρύβουν συστηματικά ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα, διότι δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν αφήνουν ποσοστό κέρδος που θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή μπαίνει στο ζύγι κόστους-οφέλους. Ακόμα όμως και αν επιλεγούν,
επιφυλάσσονται πενιχρές αποζημιώσεις, με κόφτες και προϋποθέσεις, με μεγάλες καθυστερήσεις και δόσεις στην εκταμείευση, σε όσους κατορθώσουν βέβαια να περάσουν όλα αυτά τα εμπόδια της γραφειοκρατίας. Καταρχήν η τροπολογία δεν καλύπτει όλους τους πληγέντες. Καλύπτει τους πληγέντες, και θα πω παρακάτω, του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου. Δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά για το σεισμό της 24ης Ιουλίου στην ίδια περιοχή, αποτέλεσμα του ίδιου σεισμικού φαινομένου. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εντάσσονται οι πληγέντες της 24ης Ιουλίου σε αυτές τις διατάξεις της συγκεκριμένης τροπολογίας. Τα μέτρα κρατικής αρρωγής που καταθέσατε, κατά την άποψή μας, είναι ανεπαρκή. Γι' αυτό και ψηφίζουμε παρόν. Δεν καταψηφίζουμε, δεν υπερψηφίζουμε, ψηφίζουμε παρόν ακριβώς γιατί είναι ανεπαρκής. Πολλές διατάξεις έχουν παγίδες που δεν εξασφαλίζουν ή θα δυσκολέψουν την αποζημίωση των πληγέντων στο 100% των ζημιών για κατοικίες που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένες, επαγγελματικές στέγες και τον εξοπλισμό τους. Υπάρχει αρνητική πείρα επίσης από τη Λέσβο και την Ελασσόνα. Ερώτημα. Διασφαλίζεται ότι η στεγαστική συνδρομή με το 80% επιχορήγηση και το 20% άτοκο δάνειο, ανεξάρτητα από τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής, θα αποδοθούν στο ακέραιο? Το ρωτάμε διότι η αντιμετώπιση των προβλέψεων σχετικά με επαπειλούμενες ζημιές παραμένει ασαφής. Υπάρχει το παράδειγμα του Δήμου Πλατανιά Χανίων, που η στεγαστική συνδρομή του 80-20% για πλημμυροπαθείς πήγε περίπατο, αφού δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια λόγω των γεωλογικών μελετών που το απαγορεύουν. Πάμε παρακάτω. Κρατικός μηχανισμός. Υπαρκτός ή ανύπαρκτος? Υπαρκτός μόνο επικοινωνιακά. Συνδυασμός selfie με ρακές. Στημένες πόζες στα φλάστο φωτογραφικών μηχανών, στις τηλεοπτικές κάμερες. Κι όμως, αν δεν ήταν η αλληλεγγύη, η εθελοντική προσφορά του απλού κόσμου, κοινωνικών φορέων και συνδικάτων, δεν θα κουνιόταν φύλο. Κατά τα άλλα, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εδώ και 4 μήνες έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με καταγεγραμμένα τότε 106 μη κατοικήσιμα κτίρια από τα 175, η κυβέρνηση αρνήθηκε να κηρύξει το Δήμο Μηνώα Παιδιάδα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το κόμμα μας είχε καταθέσει αναφορές και ερωτήσεις, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα ανακούφιση των κατοίκων, να αποζημιωθούν προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης ενός ενδεχόμενου μεγάλου σεισμού. Τίποτα. Συναντούσαμε τείχο και αδιαφορία. Χαρακτηρίζεται, κύριοι της κυβέρνησης, τις ζημιές ως απλές ρογμές και φυσική φθορά. Η φύση όμως εντωμεταξύ προειδοποιούσε. Σας έλεγε, πάρτε μέτρα αντισεισμικής προστασίας εδώ και τώρα. Εσείς σφυρίζατε αδιάφορα. Δεν σας ξεπλένει όμως ούτε ο Νιαγάρας, ούτε οι στημένες κάμερες των τηλεοράσεων και τα επικοινωνιακά κόλπα. Ό,τι και αν κάνετε, δεν είναι ικανά να κρύψουν αυτό το μέγεθος της καταστροφής, ούτε τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού και τις εγκληματικές ευθύνες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, όταν την ίδια στιγμή και σε χρόνο μηδέν δίνεται δισεκατομμύρια στους πράσινους μεγαλοεπενδυτές, στους στρατιωτικούς νατοϊκούς εξοπλισμούς και στις φρεγάτες. Εν τω μεταξύ, έχουν περάσει περισσότερα από 3-24 ώρα από τον ισχυρό σεισμό και ο κόσμος είναι ακόμα στις σκηνές. Κρατικός μηχανισμός και συντονισμός ανύπαρκτος. Ακόμη αναζητούν τους οικίσκους για να στεγάσουν τους πυρόπληκτους, για την παροχή στοιχειωδών μέσων διαβίωσης και υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων σε δήμους, περιφέρεια, υπουργεία, μηχανική, πολεοδόμη, τεχνική, να κάνουν άμεση καταγραφή των ζημιών σε όλους τους οικισμούς, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε σύντηση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, τροφοδοσία υλικών. Προσωπικό ελλειπές έως ανύπαρκτο. Το λιγοστό προσωπικό που υπάρχει δέχεται απίστευτη σωματική και ψυχική κούραση, άϊπνη με υπερορίες και εξαντλητικά ωράρια για να ξετρέξουν τους ελέγχους. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση συνειδητά αρνείται να επικεντρωθεί σε αυτά που το ΚΚΕ θεωρεί επιβεβλημένα και αφορά το σύνολο των πληγέντων και από τους δύο σεισμούς που ανέφερα. Στη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός, αλλά και από τους κινδύνους που δημιουργούν οι ισχυροί μετασεισμοί και είναι ακόμα σε εξέλιξη.
στην ενημέρωση των κατοίκων για την ασφαλή διανομή τους στις αναγκαίες υποδομές. Πρέπει να φύγουν άμεσα από τις σκηνές, έπρεπε χθες, και να ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου Μηνώα για τη χορήγηση 420 προκατασκευασμένων οικίσκων για την προσωρινή μετεγκατάστασή τους μέχρι την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην ενίσχυση των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων και του βοήθεια στο σπίτι με επιπλέον μόνιμο προσωπικό για να αντιμετωπιστούν θέματα υγείας και προστασίας από την πανδημία των αστέγων των ταλαιπωρημένων κατοίκων. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους επιρρήλικες και τις ευπαθείς ομάδες. Να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν θα εργαστούν στους χώρους δουλειάς για όσο διάστημα η πολιτική προστασία καλεί τους κατοίκους να μείνουν εκτός κατοικίας. Να επιταχυνθεί η καταγραφή των ζημιών με ενισχυμένα κλιμάκια ελεγκτών και άμεση πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Να υπάρξει γρήγορη αποκατάσταση ζημιών και 100% αποζημίωση αυτών που έπαθαν ζημιά, χωρίς να αποκλειστεί κανείς λόγω γραφειοκρατικών και νομικών ερμηνεών, χωρίς να επιβαρυνθούν με το κόστος των παραβόλων. Επιπλέον να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για αυτούς που θα παραμείνουν έξω από τα σπίτια τους και παράλληλα άμεσα μέτρα πρόληψης αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας. Αν οι κάτοικοι τέλος, κατά τη γνώμη μας, δεν πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, δεν πρόκειται η πολιτεία να καλύψει αυτές τις απώλειες. Μόνο ο λαός τελικά μπορεί να σώσει το λαό σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Προέχει τώρα η οργάνωση της πάλης, η έμπρακτη αλληλεγγύη, η διεκδίκηση μέτρων πραγματικής ανακούφισης και αποκατάστασης, αλλά και προστασίας από ανάλογα φαινόμενα που σίγουρα θα συμβούν στην πορεία. Σε αυτή την υπόθεση, οι δυνάμεις οι δικές μας του ΚΚΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ήταν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή των σεισμών, όπως και θα κάνουμε και στο μέλλον, όποτε χρειαστεί, για να υπερασπίσουμε τα λαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.